Επίσκεψη στον Εύρο πραγματοποίησε τη Μεγάλη Τετάρτη ο αρχηγό ΓΕΘΑ, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλόρο, προκειμένου να ευχηθεί στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στα σύνορα για το Πάσχα. Ο κύριος Φλόρο ξεκίνησε από το βόρειο τμήμα του Εύρου τι επισκέψει του σε μονάδε και επιτηρητικά φυλάκια τη Ελληνοτουρκική Μεθορίου, φτάνοντα με στρατιωτικό ελικόπτερο στο γήπεδο τη Οριστιάδα. Στη συνέχεια βρέθηκε στο επιτρετικό φυλάκιο 1 στις Καστανιές, όπου αρχικά χαιρέτησε τον σκοπό στο σημείο των συνόρων μας με την Τουρκία, μίλησε με τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εκεί και τους ευχήθηκε για τις ημέρες του Πάσχα. Μεταξύ άλλων τους είπε «Σας συγχαίρω όλους για τον επαγγελματισμό, το υψηλό ηθικό και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύεται καθημερινά. Είστε η ασφάλεια της Ελλάδας. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία και δύναμη. Επίσης, συναντήθηκε και ευχαρίστησε αλλά και αντάλλαξε ευχές με τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην περιοχή των Καστανέων, ανάμεσά τους και μέλη της Frontex, στα οποία μάλιστα ευχήθηκε και για το καθολικό Πάσχα που ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Ακολούθησε επίσκεψη στο ολοκένουργιο επιτηρητικό φυλάκιο 5 στην περιοχή της Νέας βίσα. Εν συνεχεία βρέθηκε στο στρατόπεδο Θεοδωράκη στο λαγόδι Δημοτήχου. Εκεί επίσης αντάλλαξε ευχές με τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων παρουσία του διοικητή του Δέλτα Σώματος Στρατού αντιστράτηγου Ιωάννη Τσιόπλου που το συνόδευε καθώς και του διοικητή της 16ης Μεραρχίας Πεζικού υποστράτηγου Καραμανίδη. Ο αρχηγός Γεθά προέβη στις εξή δηλώσει. Με μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και υπερηφάνεια συνάντησα τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που επιτελούν το ύψιστο καθήκον της εγγυήσεως της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας της πατρίδας, εδώ που χτυπάει η καρδιά της στο φρούριο Εύρος που δεν θα πέσει ποτέ. Σα συγχαίρω όλου για τον επαγγελματισμό, το υψηλό ηθικό και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύεται καθημερινά. Είστε η ασφάλεια τη Ελλάδα. Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία και δύναμη. Ο αρχηγό Γεεθά επισκέφθηκε επίση και την έδρα τη 16η Μεραρχία Πεζικού στο Δημότυχο και εκτό από την ανταλλαγή ευχών του έγινε και ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, κυρίω όσον αφορά το μεταναστευτικό.